Για να δούμε τώρα τι σηματοδοτεί αυτή η επαφή από τη θεωρία στην πράξη. Από την Κωνσταντινούπολη να δούμε και η Μαρία Ζαχαράκη τι μπορεί να μας πει. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς για πρώτη αποτίμηση η Μαρία. Υπάρχει όμως ένα κλίμα και εν όψη αυτής της συνάντησης. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε και είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν μεταδίδονται ακόμη εκτενή ρεπορτάζ για αυτή τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Όλα τα μέσα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όμως μεταδίδουν την είδηση της συνάντησης, με κάποια από αυτά μάλιστα να τη θεωρούν αρκετά σημαντική. Το βλέμμα της Τουρκίας είναι κυρίως όμως στραμμένο μήπως υπάρξει κάποια επαφή τελικά του Ερντογάν με τον Τραμπ προκειμένου να συζητήσει το καυτό θέμα της Συρίας που συνδέεται όμως και με το προσφυγικό. Τι λένε όμως μέχρι στιγμής τα ρεπορτάζ, Νίκη, εδώ. Το προσφυγικό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και μεταξύ Μητσοτάκη Ερντογάν. Η τουρκική πλευρά φέρεται να μετέφερε στην Ελλάδα ότι ήδη πιέζεται η ίδια από τους πρόσφυγες και αυτό το βάρος όμως πρέπει να το μοιραστεί με την Ευρώπη και άρα και με την Ελλάδα. Άλλωστε η Τουρκία και ο Ερντογάν, αυτό που μετέφερε στον κύριο Μητσοτάκη, περιμένει και ένα πράσινο φως από την Αμερική για τη Συρία και μόνο αν της δοθεί θα μπορέσει ζώνη. Να δώσει ναι. λύση ναι. με τους μετανάστες, ακριβώς προκειμένου λοιπόν. Να επιστρέψουν εκεί οι μετανάστες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι και στόχος του κυρίου Ερντογάν είναι μια περαιτέρω αύξηση της συνεργασίας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, αλλά ειδικά για τη Μεσόγειο ο κύριος Ερντογάν έχει διαμηνήσει, να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Κάτι τέτοιο φανταζόμαστε το επανέλαβε και στον κύριο Μητσοτάκη, τουλάχιστον αυτό λένε τα ρεπορτάζ εδώ, ότι θα του μίλησε λοιπόν. Οπωσδήποτε για την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουμε, Μαρία, ολοκληρωμένη και... εικόνα και στη συνέχεια. Θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη, ώρες. Από την Κωνσταντινούπολη.